Ένας μεγάλος στόχος της διοίκησης του Δήμου Νέστου γίνεται πραγματικότητα και πρόκειται για την κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου με την χρήση της γεωθερμίας. Αυτό ανακοινώθηκε από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και έχει προϋπολογισμό 6.843.000 ευρώ. Η κατασκευή θα γίνει στον χώρο απέναντι από το δημοτικό γήπεδο και θα έχει έκταση 6.448 τετραγωνικά μέτρα. Πρόκειται για ένα ανοιχτό κολυμβητήριο που θα απαρτίζεται από δύο πισίνες, εκ των οποίων μία αγωνιστική και μία εκμάθησης και χρήσης από άτομα με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, θα υπάρχει υπαίθριος χώρος του κολυμβητηρίου, ο οποίος θα διαμορφωθεί ως πάρκο αναψυχής με χώρο πρασίνου. Είναι μια καλή μέρα σήμερα για τον Έστω, αφού ένα έργο μεγάλο για μας, ένα έργο πνοής, ένα έργο το οποίο το είχαμε πολύ ψηλά στην δική μας ατζέντα του Δήμου, γίνεται πλέον πραγματικότητα, παίρνει δηλαδή την τελική του έκβαση για την υλοποίηση. Η χρηματοδότηση αυτού του έργου είναι μία, θα έλεγα, πολύ μας χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι μία πράξη η οποία θα πω ότι συνάδει σήμερα και με το πνεύμα της εποχής, όπου βιοκλιματικά έργα προηγούνται ή, εν πάση περιπτώσει, αναδεικνύονται μέσα από αυτής. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Πέτσα, για αυτή του την ενέργεια και βεβαίως όλους τους εμπλεκόμενους, τον Περιφερειάρχη, τον Χρήστο, τον Μέτριο, για την άψογη συνεργασία που είχαμε, ώστε αυτό το έργο που είχαμε οριμάσει από χρόνια να πάρει την οδό αυτή της χρηματοδότησης, αφού υπευλήθη από την Περιφέρεια για λογαριασμό μας, και βεβαίως τον Υπουργό, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, και τους βουλευτές Γιάννη τον Πασχαλίδη και τον Μακάρη τον Λαζαρίδη για την συνδρομή. Γενικότερα θα πω ότι όλο αυτό το κομμάτι που αφορά αυτό το έργο είναι ένα πρωτοποριακό έργο, καθώς πρώτον από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών έχει τη δυνατότητα να αποτελεί και το πρώτο αθλητικό κυριακό έργο το οποίο θα έχει όλα τα στοιχεία του νέου μοντέλου, του βιοκλιματικού μοντέλου, δηλαδή μέσω γεωθερμίας θα έχουμε τη δυνατότητα της θέρμανσης, ενώ παράλληλα και οι υπόλοιπες δράσεις του σε ενέργεια θα καλύπτονται από φωτοβολταϊκά, όπου με net metering θα ισοφαρίζεται η διαδικασία διαχείρισης της άλλης ενέργειας σε φωτισμούς και σε άλλες δράσεις που τυχόν χρειάζεται. Και βεβαίως είναι ένα πολύ ωραίο έργο περιβαλλοντικά, γιατί παρόλα αυτά θα κοσμεί το χώρο, αφού προβλέπονται η αναβάθμιση του γενικότερου, του ευρύτερου χώρου εκεί, με τις αναπλάσεις που προβλέπει αυτό το έργο πέριξ του έργου αυτού και εντός. Φυσικά περιλαμβάνονται οι κερκίδες του, όλο το κομμάτι που είναι υποχρεωτικό για να υποστηρίζονται αυτά τα έργα, δηλαδή τα αποδυτήριά του και όλα, εν πάση περιπτώσει, τα υποστηρικτικά. Το έργο περιλαμβάνει δύο πισίνες, μία είναι η αγωνιστική και μία είναι η πισίνα στην οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να ασχολούνται και να μαθαίνουν την κολύμβηση τα μικρά παιδιά,